Αγιώτικο έδειξε ιδιαίτερη στοργή προς τον δούλο του, που είχε αρρωστήσει βαριά το συγκινητικό. Ο εκατόνταρχος έδειξε ενδιαφέρον όχι για τη σύζυγο, για το παιδί του ή για τον κάποιον άλλο συγγενή του, αλλά για ένα δούλο. Αυτό σημαίνει αληθινή αγάπη πέρα από το μυθμούς κυριοτέλειες, αγάπη χωρίς όρια, αγάπη που απευθύνεται προς όλους αδιακρίτως και δεν λογαριάζει κάπου κόπους και θυσίες. Εκτός όμως από την πολλή αγάπη, ο εκατόνταρχος εκδήλωσε και άλλες αρετές. Μια από αυτές είναι και η ταπείνωση, και μόνο ο τρόπος με τον οποίο πλησίασε τον Κύριο φανερώνει ότι δεν είναι από τους ανθρώπους που τυφλώνονται από την εξουσία και φέρονται με υποληψία και εγωισμό. Προσήλθε αυτόν παρακαλών, γράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής, δεν χρησιμοποίησε στρατιωτική συνοδεία, ούτε ζήτησε απαιτητικά τη λύση στο πρόβλημά του. Η στάση του ήταν ταπεινή και ηκαιτευτική. Εξάλλου μόνο το ότι ζήτησε βοήθεια φανερώνει ταπείνωση και ασυνήθιστη αρετή για ανθρώπους που ζουν περιπεπλημένοι κοσμικές τιμές και αξιώματα. Η ωραιότερη όμως έκφραση του ταπεινού προνήματος του εκατοντάρχου ήταν η αφόρμητη αντίδρασή του στην απόφαση του Κυρίου να επισκεφθεί το σπίτι του. «Κύριε, πού κοιμηθεί ο συναγωγός από τη στέγη της ερθής», του είπε. «Δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Δεν λέει ότι δεν αξίζει ο δούλος μου τόση τιμή, ώστε να τον επισκεφθείς. Εσύ ο Κύριος, αλλά λέει ότι εγώ είμαι ανάξιος μιας τέτοιας τιμής. Τι μεγαλείο ψυχής, ο ανώτερος άρχοντας της περιοχής αναγνωρίζει την μικρότητά του ενώπιον του Χριστού. Μια τέτοια ταπείνωση ήταν δυνατό να μην ελκύσει την χάρη του Θεού, το αποκορύφωμα όλων, την πίστη του και ήταν τόσο δυνατή η πίστη του, ώστε ήταν απόλυτα πεπισμένος ότι ο Κύριος μπορούσε να θεραπεύσει τον δούλο του και χωρίς να τον επισκεφθεί από μακριά. Μόνο με ένα λόγο του έλεγε, «Κύριε, μόνον υπέρ λόγων και αθίσεται ο πες μου». Και τι ωραία που το δικαιολόγησε, είπε, «Όπως εγώ διατάζω στους στρατιώτες μου και αυτοί εκτελούν τη διαταγή, πολύ περισσότερο πιστεύω ότι εσύ, Κύριε, που εξουσιάζεις όλες τις ορατές και όλες τις δυνάμεις, όταν πεις ένα λόγο, είναι απολύτως βέβαιο ότι αμέσως θα εκτελεστεί». Αυτήν ακριβώς την πίστη θαύμασε ο Κύριος Ιησούς και όχι μόνο ανταποκρίθηκε στο αίτημα του εκατοντάρχου, θεράποντας τον δούλο του, αλλά τον επιβράβευσε και με τον μοναδικό έπαινο. «Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστη νεύρον». Αγάπη, ταπείνωση και πίστη, τρεις αξιοθαύμαστες αρετές και μια μεγάλη έπληξη. Ποιος το περίμενε ότι ένας δωλολάτρης θα έκρυβε ένα τέτοιο μεγαλείο ψυχής? Και σήμερα βέβαια δεν λείπουν ανάλογες εκπλήξεις. Είναι πολύ σαν τον εκατόνταρχο που χωρίς κανείς να το περιμένει παρουσιάζουν πνευματική ωριμότητα και αρετές αξιοζήλευτες, ενώ την ίδια ώρα άλλοι που έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για πνευματική καλλιέργεια παραμένουν στάσιμοι και άκαρποι. Άρα και εμείς που απολαμβάνουμε πλούσιες ευλογίες του Θεού και ως άτομα και ως έθνος έχουμε να επιδείξουμε ανάλογους καρπούς αρετής. Ας μας φιλοτιμήσει το παράδειγμα του εκατοντάρχου για να καλλιεργήσουμε στην ψυχή μας
Άγιες αρετές και να ευαρεστήσουμε στον Θεό όπως και εκείνος.